Είναι μεγάλη τιμή για μένα και τον κύριο Ελβιζάτο να είμαστε σε αυτό το session. Ξέρετε την φιλία που μας ενώνει χρόνια τώρα σε αυτή την ιστορία και κάτι που μας δίνει την ευκολία να συνεργαζόμαστε με πολύ εύκολο τρόπο και να μην χρειάζεται να καταβάλουμε τόσο πολύ ενέργεια προετοιμάζοντας μερικά πράγματα. Είναι φοβερό πλεονέκτημα αυτό. Στο πλεονέκτημα αυτό προστέθηκε και άλλος ένας παράγοντας. Και ο παράγοντας αυτός λέγεται Δημήτρης Δελιγιάννης. Για όσους δεν το ξέρετε, ο κύριος Δελιγιάννης έκανε την ειδικότητά του στο Λαϊκό Νοσοκομείο προερχόμενος από το ελληνικό στράτευμα, ναυτικό. Όπου και ξαναγύρισε, αφού είχε τελειώσει την ειδικότητά του και αφού διέπρεψε στην κυριολεξία στην Αγγλία, θέλω να πω ότι πιστεύω ότι με τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι με θεωρεί φίλο του. Στην κυριολεξία, και δεν θα το πω επειδή είναι μπροστά για αυτό το πράγμα, δεν το έχει ανάγκη, θεωρώ ότι απέχει παρασάγκας από όλους τους ανθρώπους που έχουν περάσει και έχουν κάνει ειδικότητα στο Λαϊκό Νοσοκομείο μέχρι τώρα και πιστεύω ότι όσα χρόνια κυκλοφορώ εγώ τουλάχιστον σε σχέση με την ουρολογία δεν θα ξαναδώ έναν άνθρωπο ο οποίος να συνδυάζει τις ικανότητες με την απίστευτη ηθική υπόσταση. Έτσι. Ειδικά το δεύτερο πράγμα, γιατί ικανούς ανθρώπους βρίσκει κανείς. Αλλά το να συνδυάζουν την ηθική με την ικανότητα δεν νομίζω πως είναι πάρα πολύ. Δυστυχώς, όσο γερνάω, τόσο πιο απεσιόδοξος γίνομαι. Τέλος πάντων, αυτή η εισαγωγή είναι ευτύχημα που τον έχουμε τον Δημήτρη σήμερα μαζί μας, έτσι, σαν εκπαιδευτή πλέον στο σχολείο και όχι εκπαιδευόμενο που ήταν κάποια χρόνια πριν. Και το θέμα το οποίο ο κύριος Χατζηχρήστου θέλησε να ασχοληθούμε είναι κάτι για το οποίο κατ' ουσίαν σήμερα ακόμα, δεν ξέρω αν στα guidelines του 20 ή τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μια πιο ουσιαστική καθοδήγηση από τους μελετητές μας, τους εκείνους που τα μαζεύουν τα πράγματα και βγάζουν κάποιες οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Και γι' αυτό το λόγο η δυσκολία της σημερινής παρουσίασης ήταν ακριβώς το να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά που κάνει μια ολόκληρη επιτροπή στα guidelines προκειμένου να βγάλει recommendations ουσιαστικά. Δεν καταλήξαμε βέβαια με αυτόν τον τρόπο γιατί είναι μια ολόκληρη τεχνική που χρησιμοποιείται για αυτή την ιστορία, αλλά κρίθηκε ότι επειδή πολλές φορές η τεχνολογία μπαίνει στη ζωή μας προτού να αξιολογηθεί με τον τρόπο που πρέπει να αξιολογηθεί και χρησιμοποιείται άκρητα, ασύστολα, χωρίς κριτήρια, δεν ξέρω ό,τι θέλετε βάλτε σε αυτή την ιστορία, καλό είναι όσοι θέλουν να έχουν μία επιστημονική επένδυση στην απόφασή τους να τη χρησιμοποιήσουν, να ξέρουν για το τι πράγμα μιλάνε. Μπήκε λοιπόν στη ζωή μας η περίφημη ιστορία της πολυπαραμετρικής. Έτσι, κανείς μας δεν έχει προβλήματα με conflict of interest. Τι πρέπει να ξέρει λοιπόν ο ουρολόγος για την πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία. Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία συνδυάζει μια σειρά από παραμέτρους που έχουν σχέση με την μορφολογία και τη λειτουργικότητα. Έτσι, έχω μία διαφάνεια απλά και μόνο για αυτό το πράγμα. Και συνδυαστικά μετράει αυτές τις παραμέτρους με ένα σύστημα το οποίο λέγεται PIRATS. Prostate Imaging Reporting and Data System. Και σκοπός αυτής της ιστορίας με το PIRATS είναι απλά και μόνο να προσδιορίσει την πιθανότητα να κρύβεται πίσω από κάποια ή κάποιες αναγνωριζόμενες βλάβες ένας κλινικά σημαντικός καρκίνος. Οριζόμενο τον κλινικά σημαντικό καρκίνο, και ξέρω ότι ο Δημήτρης θα την αμφισβητήσει λίγο αυτή την έννοια κάποια στιγμή, ή τουλάχιστον θα παρουσιάσει και τις διαφορετικές εκφάνσεις αυτής της ιστορίας, ως τον καρκίνο εκείνο που είναι κλίζον σκορ μεγαλύτερο ίσο του 7.
Είτε το 7 είναι 3 συν 4, είτε το 7 είναι 4 συν 3. Άρα λοιπόν, οι πιθανές απαντήσεις με το version 2 πλέον του Pirate Score, γιατί το version 1 αναθεωρήθηκε και υπάρχει πάρα πολλή δουλειά για καινούργια αναθεώρηση αυτού του συστήματος τώρα για να με σκοπό αυτό το πράγμα τουλάχιστον να μειωθεί όσο το δυνατόν πιο πολύ, το ίξις αφήξις ούνκερ πολέμου θνίξης ή η γκρίζα ζώνη ή οτιδήποτε άλλο, σε 5 βαθμούς. Πολύ χαμηλής, μεσαίας, υψηλής και πολύ υψηλής πιθανότητας, αυτό θέλω να έχουμε στο μυαλό μας, να κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία στατιστικά, κλινικά σημαντικός καρκίνος. Και τι κάνει η μαγνητική γενικώς. Να θυμηθούμε λίγο, παρεμπιπτόντως να πω ότι η θέση μου είναι ότι δεν έχουμε καμία δουλειά να καθίσουμε, να μάθουμε, να διαβάζουμε πολυπαραμετρικές μαγνητικές τη στιγμή που οι ίδιοι οι ακτινολόγοι, οι εξειδικευμένοι στη μαγνητική τομογραφία, χρειάζονται μια πολύμηνη εκπαίδευση, ειδικά στην ερμηνεία της πολυπαραμετρικής, για να είναι σωστή. Άρα δεν ισχύει το δόγμα το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει στοιχειωδώς να ξέρει ο ουρολόγος να διαβάζει αξονική, για παράδειγμα, ή να διαβάζει μια κλασική μαγνητική. Στην πολυπαραμετρική εγώ κρατάω αποστάσεις. Και γι' αυτό το λόγο, στην πιθανότητα να αρχίζει να χρησιμοποιείται η fusion biopsy από τους ουρολόγους με χωρίς σωστή εκπαίδευση και dedication για αυτό το πράγμα, εμένα δεν θα με βρει σύμφωνο. Στην κλασική, λοιπόν, η κλασική μαγνητική τι κάνει, μελετά τα πρωτόνια. Έτσι. Και τα πρωτόνια τα οποία ουσιαστικά αντιστοιχούν στα μόρια του νερού και τα οποία τι γίνεται, εκτίθεται σε ένα πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο και μετά κράξ το σταματά στο μαγνητικό πεδίο. Και εκεί που έχει γίνει ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό και έχουν ευθειαστεί όλα σε ένα συγκεκριμένο άξονα, ξαναπαίρνουν την προηγούμενη θέση τους. Και αυτή η διαδικασία έχει διαφορά ανάλογα με τον ιστό που γίνεται αυτή η ιστορία. Αυτό μας φτάνει για να ξέρουμε σε τι βασική αρχή βασίζεται η μαγνητική. Και εκείνο το οποίο γίνεται τώρα από εκεί και μετά, έχουμε την ΤΑΦ1 ακολουθία, τη μελετά, είναι μέτρο των σημάτων επί μήκος του πεδίου. Έτσι, εκείνο το προσανατολισμένο πεδίο με το μαγνήτη. Σε τι μας χρησιμεύει, να απεικονίσουμε την αιμορραγία μέσα στον αδένα και τις σπερματοδόχους κύστης και το περίγραμμα του αδένα. Για να δούμε, για παράδειγμα, την περίφημη ιστορία της διάσπασης της κάψας που θα μας πει μια μαγνητική για αυτό το πράγμα. Η ΤΑΦ2 ακολουθία, χοντρικά, το πώς θα καταλαβαίνει ένας ουρολόγος αυτά τα πράγματα. Αν ήταν κάποιος ακτινολόγος στην αίθουσα, θα έλεγε τι βλακίες λέει αυτός ο τύπος εδώ πέρα τώρα. Αλλά νομίζω πως είναι αυτά που πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι ουρολόγοι. Η ΤΑΦ2 ακολουθία είναι τα σήματα εγκαρσίως του πεδίου και χρησιμοποιείται για να απεικονίσουμε τις ζώνες του αδένα. Να λοιπόν εδώ πέρα η περιφερική ζώνη πόσο πιο καλά απεικονίζεται στην ΤΑΦ2 ακολουθία. Στη διάχυση, η μελέτη της διάχυσης αξιολογεί την κινητικότητα των μορίων του νερού. Έτσι, τα πρωτόνια που λέγαμε προηγουμένως σε αυτή την ιστορία. Και αναγνωρίζει κάποιες περιοχές που περιορίζουν τη διάχυση. Συνήθως οι περιοχές αυτές είναι οι περιοχές που αντιστοιχούν σε καρκίνο, για παράδειγμα. Ή εκείνες που έχουν πεθάνει τα κύτταρα. Ή εκεί που υπάρχει μεταβολική διαταραχή. Όλα αυτά τα πράγματα οδηγούν σε περιορισμό της διάχυσης. Άρα χρησιμεύει άλλη μία παράμετρος για να δούμε το τι συμβαίνει εκεί πέρα μέσα. Και τέλος, με τη χορήγηση του ενδοφλέβιου σχιαγραφικού, γαδολίνιο εν προκειμένου, αναγνωρίζεται τι η αγκιοβρύθια των ιστών και τη συγκρίνει με περιοχές που όντως αναγνωρίστηκαν σαν περίεργες στις προηγούμενες ακολουθίες. Για παράδειγμα, έχει αυτή η περιοχή εδώ που δεν μοιάζει στην περιφερική ζώνη με την από εδώ περιοχή την ίδια ενίσχυση μετά από την χορήγηση γαδολινίου. Ναι ή όχι. Και όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν παίρνουν μία βαθμολογία από το 1 μέχρι το 5, γίνεται το άθροισμα, διαιρείται τέλος πάντων αυτή την ιστορία, υπάρχει, όχι ακριβώς, είναι ένας ειδικός αλγόριθμος που βγάζει τελικά το pirate score για αυτή την ιστορία. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά που απαιτεί ειδική εκπαίδευση και όχι ο κάθε επικραμμένος που
τον πήρε το κέντρο εκείνο που έβαλε έναν ισχυρό μαγνήτη και τον χρήζει υπεύθυνο αυτής της ιστορίας, κάθεται και υπογράφει πολυπαραμετρικές μαγνητικές για αυτή την ιστορία. Και πού μπορεί να μας βοηθήσει αυτή τη στιγμή η πολυπαραμετρική μαγνητική? Να μας βοηθήσει στο αρχικό screening. Την περίφημη ιστορία να περιορίσουμε τις άσκοπες βιοψίες. Ένα κομμάτι που θα επικεντρωθούμε σήμερα. Το δεύτερο πράγμα, να δούμε, να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα όταν έχουμε μία αρνητική βιοψία πρώτα απ' όλα διορθική και έχουμε ακολούθως το PSA να αυξάνεται ακόμα. Για τη σταδιοποίηση, το περαιτέρω χαρακτηρισμό του όγκου, ακόμα και το βαθμό της επιθετικότητάς του, αν μπορεί να αντιστοιχίσουμε με τον grade κάποια δεδομένη στιγμή, να μπορούμε να κατευθύνουμε τη βιοψία. Στο ρόλο για το active surveillance θα το κουβεντιάσουμε επίσης για αυτό το πράγμα, την παρακολούθηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και επίσης όταν έχουμε τη βιοχημική υποτροπή. Εννοείται ότι μέσα σε 3/4 δεν μπορεί κανείς να τα εξετάσει όλα αυτά τα πράγματα. Θα έχουμε επιλέξει 4 σενάρια, αλλά εδώ πέρα νομίζω, Γεράσιμε, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε κατευθυντήριες οδηγίες. Έτσι, έχουμε τίποτα από τη μαμά μας, από την εταιρεία μας. Λοιπόν, υπάρχουν οδηγίες και είπαμε να τις βάλουμε εδώ στην αρχή της συζήτησης για να ξεκινήσουμε από κάπου και μετά με τον Δημήτρη παρουσιάζοντας τα διάφορα cases να τα αναλύσουμε λίγο. Οι οδηγίες λοιπόν του 2019 είναι χωρισμένες σε διάφορες ομάδες. Όσον αφορά την διάγνωση, ποιες είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν όλους τους άνδρες? Εδώ μας λέει ξεκάθαρα ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πολυπαραμετρική μαγνητική σαν ένα screening tool. Προσέξτε να το ξεχωρίσουμε λίγο, γιατί είπε πριν ο κύριος Μητρόπουλος ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για screening. Εδώ εννοούμε ότι εάν θέλουμε να βγούμε και να ψάξουμε ασθενείς που έχουν προστατικό καρκίνο, μέχρι σήμερα τι κάνουμε? PSA και δακτυλική εξέταση. Για αυτή τη διαδικασία μας λέει ότι είναι λάθος να προσθέσουμε και την πολυπαραμετρική μαγνητική. Η δεύτερη γενική οδηγία για όλους τους άνδρες είναι, προσέξτε ότι ακριβώς επειδή, όπως είπε ο Διονύσης πριν, υπάρχουν πολλές δυσκολίες στο πώς θα ερμηνεύσουν οι ακτινολόγοι αυτές τις εξετάσεις, έχουν ήδη μαζευτεί μία φορά, βγάλανε κάποιες οδηγίες δικές τους, μαζευτήκανε δεύτερη φορά και βγάλανε το δεύτερο version για το πώς θα αξιολογούνται αυτές οι εξετάσεις και πολύ κοντά, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα ξαναμαζευτούν και θα βγάλουν το τρίτο version. Άρα, αυτή η οδηγία βασικά απευθύνεται στον ακτινολόγο του νοσοκομείου σας, ο οποίος θα πρέπει να παρακολουθεί πάντα το καινούριο version και να το ακολουθεί. Τώρα πάμε στην κατηγορία των ασθενών, οι οποίοι δεν έχουν ξανακάνει ποτέ τους βιοψία. Είναι ασθενείς που έρχονται σε εσάς, τους κάνετε τις εξετάσεις που κάνετε πάντα και αρχίζετε και σκέφτεστε να τους στείλετε για βιοψία. Εδώ λοιπόν η πρώτη οδηγία είναι... Πού πήγαμε, Διονύση? Εδώ. Η πρώτη οδηγία είναι να κάνετε πολυπαραμετρική μαγνητική πριν στείλετε τους ασθενείς σας να κάνουν την πρώτη βιοψία. Εδώ να το τονίσουμε ότι πριν από 3 χρόνια, εάν δείτε τις αντίστοιχες οδηγίες, δεν υπήρχε αυτή η πρόταση. Σήμερα υπάρχει, άρα στους ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν κάνει βιοψία και τους στέλνετε να μπουν στη διαδικασία της βιοψίας, τα guidelines του 2019 λένε κάντε πρώτα μία πολυπαραμετρική. Να δούμε αν αυτό το πράγμα το ακολουθεί το ακροατήριο. Πόσοι κάνουν, πόσοι ζητάνε πολυπαραμετρική πριν κάνετε πολυπαραμετρική βιοψία? Είναι ήδη πάρα πολύ. Μου κάνει εντύπωση, μάλιστα. Μπράβο, διότι όπως γνωρίζετε, δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε αυτή την εξέταση. Να ρωτήσω λίγο. Παρακαλώ, ναι. Με τι PSA θα κάνουμε από αυτούς που σκόσαν το χέρι? Εγώ νομίζω ότι αυτό, επειδή είναι μια άλλη συζήτηση, που θα πλατιάσει και θα ξεφύγουμε από τον στόχο μας που είναι τώρα η πολυπαραμετρική.
με το PSA που ο καθένας έχει σαν όριο και αποφασίζει να στείλει τον ασθενή του για βιοψία. Υποψιάζεται κανείς ότι θέλει, ότι έχει καρκίνο του προστάτη και θέλει να κάνει βιοψία. Ας το πάρουμε αυτό το σενάριο, διότι αν δείτε ακόμα και στο θεραπευτικό πρωτόκολλο το οποίο έχει φτιαχτεί για τον καρκίνο του προστάτη, επιμελώς η αντίστοιχη επιτροπή έχει αποφύγει να βάλει την τιμή του PSA που θα πυροδοτήσει μια τέτοιου είδους απόφαση. Ποια είναι η επιστήμη πίσω από αυτή την ιστορία? Μόνο οι δύο μελέτες για το screening οι μεγάλες, οι οποίες η μία αμερικάνικη είχε το cut-off το 4, η δε ευρωπαϊκή το 3,5. Από εκεί και μετά όμως, αυτή τη δεδομένη στιγμή παγκοσμίως, το αφήνουμε στη σκέψη του κλινικού γιατρού και την απόφαση για το τι θα θεωρήσει. Γιατί σαφέστατα, να μην πλατιάσουμε, αλλά να το πούμε, παίζει ρόλο η κινηματική του PSA, για παράδειγμα, και σαφέστατα πρέπει να παίζει ρόλο και η ιστορία της δακτυλικής εξέτασης. Εντάξει, οπωσδήποτε. Ωραία, άρα λοιπόν έχουμε ένα ακροατήριο, Γεράσιμε, που έχει εξοικειωθεί με την πολυπαραμετρική. Αυτό είναι ευχάριστο. Είναι σημαντικό αυτό. Να δούμε αν θα χρησιμοποιήσει σωστά όμως την πορεία, έτσι. Άρα επανέρχομαι και λέω λοιπόν ότι στέλνουμε τον άρρωστο και κάνει μια πολυπαραμετρική πριν την πρώτη βιοψία. Και όταν αυτή η πολυπαραμετρική είναι 3 και πάνω, στον ή αν κάνουμε εμείς τη βιοψία, αν την κάνει ο ακτινολόγος στο νοσοκομείο μας, η σωστή πρακτική είναι να πάρει και στοχευμένες βιοψίες από εκεί που έχει υποδείξει πολυπαραμετρική, αλλά να πάρει και περισσότερες συστηματικές βιοψίες, όπως τις κάναμε μέχρι τώρα. Εάν η πολυπαραμετρική είναι 1 ή 2, μιλάμε πάντα για τον άρρωστο που δεν έχει κάνει βιοψία, που πάει για πρώτη φορά, τότε θα καθίσετε κάτω και θα κουβεντιάσετε με τον άρρωστό σας. Έχετε το δικαίωμα, εάν κλινικά δεν έχετε ισχυρή υποψία ότι πραγματικά αυτός ο ασθενής έχει καρκίνο, με άλλα λόγια, αν δακτυλικά δεν ψηλαφάτε τίποτα, έχετε δικαίωμα να πείτε στον άρρωστό σας ότι δεν βιαζόμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή βιοψία. Θα δούμε, μπορεί να το αμφισβητήσει ο κύριος Δελιγιάννης αυτό το πράγμα. Θα το δούμε. Πάντως, τα guidelines αυτό λένε σε αυτόν εδώ. Αλλά είναι πολύ ασθενής η ένδειξη για κάτι τέτοιο, δεν είναι? Βέβαια. Mm-hmm. Πολλές φορές στέλνουμε για μία πολυπαραμετρική και έρχεται η απάντηση ότι είναι 2. Άρα σε αυτή τη φάση, αλλά κουβεντιάζουμε με τον άρρωστό μας. Πάμε στους ασθενείς που έχουν κάνει ήδη μία βιοψία, βγήκε αρνητική, τους ξαναβλέπουμε μετά από 1-1,5 χρόνο και εμείς, σαν θεράποντες ουρολόγοι, μπαίνουμε στον πειρασμό ότι, ρε παιδί μου, εδώ κάτι δεν μ' αρέσει. Θέλω να ξανακάνεις μία βιοψία. Σε αυτούς τους ασθενείς, τα guidelines του 2019 λένε να ξανακάνεις πολυπαραμετρική και εάν η πολυπαραμετρική είναι 3, 4 ή 5, αυτή τη φορά, σε αυτόν τον άρρωστο, στη δεύτερη βιοψία, να πάρεις βιοψίες λιγότερες από εκεί που σου λέει η πολυπαραμετρική. Εάν από την άλλη μεριά, σε αυτόν τον άρρωστο που έχει κάνει μία βιοψία, ήταν αρνητική, έρχεται ξανά, θες να τον ξαναελέγξεις, η πολυπαραμετρική δείξει PIRATS 1 και 2, και αν σε αυτόν τον άρρωστο η δακτυλική σου εξέταση σου βάζει κάποια υποψία, σε αυτές τις περιπτώσεις κάνουμε συστηματικές βιοψίες, δηλαδή θα πάρουμε, εφόσον η πολυπαραμετρική δεν μας δείχνει κάποια ύποπτη αιστεία, θα κάνουμε συστηματικές βιοψίες όπως κάναμε πάντα. Όσες κάνουμε, 6 και 6, 7 και 7, 8 και 8, ό,τι θέλετε. Πάμε για την σταδιοποίηση. Εδώ είναι κάτι σημαντικό, γιατί αυτό το λάθος το έκανα και εγώ στην αρχή, για να είμαι ειλικρινής. Έρχεται λοιπόν ο άρρωστος, ο οποίος έχει κάνει τη βιοψία του με πολυπαραμετρική, βγήκε θετική η βιοψία, είναι λάθος σε αυτόν τον συγκεκριμένο άρρωστο, που συνήθως όλους αυτούς τους θέλουμε και κάνουν μια αξονική και ένα σπινθυρογράφημα. Γνωρίζω ότι περισσότεροι από εσάς σιγά-σιγά δεν κάνετε αυτές τις εξετάσεις, αλλά εδώ το τονίζουμε ότι είναι λάθος αυτόν τον άρρωστο να τον ξαναστείλεις για αξονική. Γιατί? Έχεις ήδη την πολυπαραμετρική, χρησιμοποίησέ την, σου δίνει τις πληροφορίες που μπορεί να χρειάζεσαι για την τοπική σταδιοποίηση. Πάμε στην παρακολούθηση. Εδώ είναι λίγο πιο περίεργες οι οδηγίες και εμένα μου τα εξήγησε ο κ. Μητρόπουλος, ο οποίος είναι πιο σοφός από μένα. Υπάρχει αυτή η έκφραση
confirmatory biopsy, επιβεβαιωτική βιοψία. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή όλες αυτές οι μελέτες έχουν γίνει σε μεγάλα κέντρα που πηγαίνανε ασθενείς που είχαν κάνει βιοψίες στον Αλυβιζάτο σε κάποια κλινική για να τους βάλουν στα πρωτόκολλα active surveillance, θέλανε να είναι σίγουροι ότι οι πληροφορίες που τους έδινε η δική μου η βιοψία ότι ήταν σωστή. Οπότε τι κάνανε? Πολλούς από αυτούς τους ασθενείς επαναλαμβάνανε την... γινόταν μια δεύτερη βιοψία. Λένε λοιπόν ότι στους ασθενείς που θέλουμε να βάλουμε σε πρωτόκολλο active surveillance θεωρούν δεδομένο ότι θα κάνουν μια επιβεβαιωτική βιοψία. Αν αυτός ο άρρωστος που ήρθε στο πρωτόκολλο αυτό, στη μεγάλη κλινική, δεν είχε κάνει πολυπαραμετρική, κάντε του μια πολυπαραμετρική για να την έχετε στο αρχείο σας και να συγκρίνετε τις πληροφορίες αυτές με τις εξετάσεις που θα κάνετε στο μέλλον. Και λέει επίσης ότι εάν η πολυπαραμετρική δείξει PIRATS 3 και πάνω σε αυτούς τους ασθενείς την επιβεβαιωτική βιοψία την οποία θα κάνετε, εκτός από τις στοχευμένες βιοψίες, να κάνετε και συστηματικές βιοψίες. Πάντως, επειδή είναι λίγο μπερδεμένη η ιστορία, περιμένουμε μετά από το Δημήτρη. Μισό λεπτό, Δημήτρη, ακόμα δεν τέλειωσα. Θα μας τα εξηγήσει σε λίγο. Στην βιοχημική υποτροπή μετά από ριζική προστατεκτομή. Κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο, το αντιμετωπίζουμε όλοι μας κάθε μέρα. Έγινε η επέμβαση, μετά από 2 χρόνια, έρχεται ο ασθενής μας και σιγά σιγά αρχίζει και τσιμπάει το PSA. 01, 02, 03. Έχει νόημα σε αυτούς τους ασθενείς να κάνουμε πολυπαραμετρική μαγνητική? Η βιβλιογραφία σήμερα λέει ότι μπορείτε να την κάνετε, αλλά μην περιμένετε πολλές πληροφορίες με τιμή PSA κάτω από το 0,5. Εντάξει. Όταν όμως οι ασθενείς μας έχουν κάνει ακτινοβολία, έχουν επιλέξει τοπική ακτινοβολία σαν την πρώτη επιλογή ριζικής θεραπείας και αρχίζει και ανεβαίνει το PSA, σε αυτούς η πολυπαραμετρική θα δώσει περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να μας υποδείξει ποιο τμήμα στον προστάτη έχει πρόβλημα και αυτό ορισμένες φορές βοηθάει εάν στην κλινική μας έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε παρηγορητική θεραπεία στον ασθενή μας μετά την υποτροπή από ακτινοβολία. Δηλαδή, κρυοθεραπεία ή focal treatment, εάν όποιοι χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές. Νομίζω πως από αυτή την παρουσίαση και των οδηγιών, εκείνο το οποίο βγαίνει σαν συμπέρασμα αυτή τη στιγμή, είναι ότι ακόμα, με τις οδηγίες του 19, δεν είναι λίγο ξεκάθαρα καθόλου τα πράγματα ξεκάθαρα, για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κουβεντιάσουμε με τον άρρωστό μας, ειδικά σε μια τεράστια πλειοψηφία περιπτώσεων που πρέπει να πάρουμε αποφάσεις αν θα κάνουμε πρώτα απ' όλα βιοψία ή όχι, έτσι. Εκεί ήταν πάρα πολύ θολά τα πράγματα, επομένως... Πάντως υπάρχει διαφορά με τις οδηγίες πριν από 3-4 χρόνια. Και ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν ακόμα καλύτερα πράγματα. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε τώρα να... Ωραία, λίγο να αναλύσουμε μερικά πράγματα. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα το πρώτο μας σενάριο για να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη. Σε ασθενή με προσδόκιμο επιβίωσης πάνω από 10 χρόνια, αρνητική δακτυλική και PSA κάτω από 10, κάνει πολυπαραμετρική μαγνητική που δεν αναδεικνύει παθολογικά ευρήματα. Και τις βλάβες που έχει τις χαρακτηρίζει ο ακτινολόγος μας σαν PIRATS 2. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισήγηση. Κύριε καθηγητά, απλά ευχαριστώ για τα θερμά λόγια, αν και είναι λίγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα το ΙΜΟΠ και τον κύριο Χατζηχρήστου για την εξαιρετικά τιμητική πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα εδώ πρώτη φορά ως ομιλητής. Θα μιλήσουμε για την πολυπαραμετρική μαγνητική, γιατί όπως είπε και ο κύριος Αλευζάτος, έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία 3 χρόνια. Οι περισσότεροι από εδώ σηκώσατε το χέρι ότι τη χρησιμοποιείτε. Είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε πλέον στην καθημερινότητά μας και μας βοηθάει πάρα πολύ στη διαγνωστική διερεύνηση των ασθενών μας. Οπότε πρέπει λίγο να τα βάλουμε λίγο στο μυαλό μας, όχι τόσο για το πότε θα τη χρησιμοποιήσουμε αρχικά. Νομίζω είδαμε τις κατευθυντήριες οδηγίες, το ξέρουμε, και το θέμα, όπως είδατε, είναι πώς θα τους παρακολουθήσουμε. Αφού τους κάνουμε μαγνητική, και μην ξεχνάτε, τους βάλαμε, τους πείσαμε, τους προτείναμε να κάνουν μαγνητική, την οποία την πληρώνουν δυστυχώς το 2020 στην Ελλάδα.
και πρέπει να υποστηρίξουμε την απόφασή μας. Κάναν μαγνητική, είχαμε το αποτέλεσμα, θα δούμε τι τους προτείνουμε και πώς τους παρακολουθούμε μετά από εκεί και πέρα. Να κάνουν βιοψία, να μην κάνουν, να μην κάνουν βιοψία. Πώς τους παρακολουθούμε, τους αφήνουμε. Οπότε αυτός εδώ ασθενής έκανε την μαγνητική και μας βγήκε ότι είναι Pirates 2. Τα ευρωπαϊκά guidelines δεν λένε τι να κάνεις από εκεί και πέρα. Είδαμε πριν από τον κύριο Λεβιζά, το λένε Pirates 2. Ωραία, συζήτα το με τον ασθενή, αλλά μπορείς να μην κάνεις βιοψία. Η πρώτη ήταν οι Άγγλοι, οι οποίοι είπαν ότι όντως στο Pirates 2 μπορείς να μην κάνεις βιοψία, αλλά θα πρέπει να το συζητήσεις με τον ασθενή σου. Να του δώσεις τα υπέρ και τα κατά. Να του πεις ότι ναι, μπορούμε να μην κάνουμε βιοψία, αλλά να ξέρεις ότι αυτή η μαγνητική αρνητική. Τι είπε πριν ο κύριος Μητρόπουλος, αρνητική ναι, αλλά τι λέει, χαμηλού και πολύ χαμηλού κινδύνου να έχεις καρκίνο. Δεν λέει να μην έχεις, να έχεις καρκίνο. Δεν το αποκλεί. Και απ' την άλλη να του πεις ότι με αυτό το Pirates 2 να αποφύγουμε τη βιοψία μάλλον, θα το συζητήσουμε, γιατί μπορεί να έχεις επιπλοκές, αιμορραγία, σύψη, ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Οι Άγγλοι πάνε και ένα βήμα παραπάνω και νομίζω ότι εδώ είναι περισσότερο το αντικείμενο συζήτησής μας. Σου λένε, πήρες την απόφαση να μην κάνεις βιοψία σε αυτό τον ασθενή. Τι κάνεις από εκεί και πέρα, του λες, ωραία, πήγαινε σπίτι σου, είσαι μια χαρά, δεν έχεις καρκίνο. Δίνουν ένα μπούσουλα, σου λένε κάθε 3 με 6 μήνες να κάνεις PSA και από εκεί και πέρα, αν η υποψία σου, μην ξεχνάτε, τι είδαμε πριν, δεν είναι όλοι σας έλατε να κάνουμε μια μαγνητική, είναι ασθενείς που είχαν κλινική υποψία. Κάτι μας παρεξένεψε, το PSA, η δακτυλική. Τους κάναμε μαγνητική, οπότε αν συνεχίζουν και έχουν αυτή την κλινική υποψία, θέτουν, ενώ τα ευρωπαϊκά guidelines, τουλάχιστον σε recommendation, δεν το έχουν, το PSA density και το velocity, να το ξανασυζητήσεις και μάλλον να πας για τη βιοψία. Διαφορετικά, εντάξει, έχουν αυτό το GP να τον κάνεις discharge, να συνεχίζει να κοιτάει το PSA του και αν υπάρχει κάποιο trigger point, που θα το δούμε, να ξαναέλθει. Ομοίως και οι Αμερικανοί, ναι, λένε. Μία μικρή διακοπή. Επειδή εγώ δεν το χρησιμοποιούσα ποτέ το PSA Density, μπορείς να μου ξαναθυμίσεις πολύ απλά. Θα το δούμε τι και είναι. Σε επόμενες διαφάνειες πάρα πολύ, γιατί είναι, φαίνεται ότι είναι απλό. Τελικά, το να ναι, το... είναι πάρα πολύ απλό. Χοντρά-χοντρά, προφανώς υπάρχουν και τύποι, είναι το PSA προς τον όγκο του προστάτη. Πώς θα υπολογίσει, υποθέτω πολλοί από εσάς θα λέγατε τον όγκο του προστάτη, είτε διορθικό υπέρηχο, αλλά επειδή έχει τη μαγνητική, τον όγκο του προστάτη που σου δίνει ο ακτινολόγος στην πολυπαραμετρική μαγνητική. Και θα δούμε βέβαια τα όρια. Το ευτύχημα είναι ότι κάποια κέντρα πλέον που έχουν ακτινολόγους που διαβάζουν, που ενσωματώνουν στην έκθεση και το PSA density. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα μόνο που θέλει προσοχή, υπάρχουν δύο τρόποι. Το ένα είναι να το κάνουν μόνοι τις χειροκίνητα που λένε οι ακτινολόγοι τον όγκο, ή να τον βγάζουν μέσα από το software. Να λέτε πάντα μέσα από το software, γιατί εμείς επειδή κάναμε μια μελέτη σε πολλά άτομα και μάλιστα ήταν πριν και μετά, δύο πολυπαραμετρικές με διαφορά 3 μηνών, παρατηρήσαμε στα πρώτα που ερχόταν αυτό που έβγαζαν το πόρισμα το γρήγορο και όχι τις μελέτες τα δεδομένα, διαφορές στον όγκο σε 3 μήνες. Και τους παίρνουμε τηλέφωνο και λέμε τι γίνεται. Όχι, λέει, αυτά είναι τα χαρτιά που φεύγουν έτσι. Άρα λέω, όταν εγώ σας στέλνω ασθενή, φεύγουν έτσι τα χαρτιά μου. Λένε ναι. Δεν τα αναλύουμε ένα μέσα από το software. Ένα από τα κομματάκια των προβλημάτων που έχουν προκύψει σε σχέση με την πολυπαραμετρική επίσης. Και που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ακριβώς. Έχει θέματα. Προφανώς πρέπει να τους το πούμε. Αν χρησιμοποιήσουν το software, οι περισσότεροι δεν το χρησιμοποιήσουν, να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε θα πρέπει να δουλέψουμε μάλλον με τον όγκο που θα μας δώσουν από τις μετρήσεις τους. Οι Αμερικανοί ομοίως λένε Pirates 2, ωραία, παρακολούθησε τον ασθενή, να χρησιμοποιήσω όμως και τα υπόλοιπα. Βέβαια για τους πιο καινούριους δείχτες δεν έχουμε τόσα πολλά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση να τον παρακολουθήσω όμως. Έχεις μια υποψία αρχικά και κλινικά, δακτυλική και εργαστηριακά PSA και είναι οι πρώτοι οι οποίοι λένε σκέψου και την επαναληπτική μαγνητική κάποια στιγμή. Προφανώς έχει να κάνει και με τα kinetics του PSA και τη δακτυλική σου που μπορεί να παραμένει ύποπτη, αλλά είναι η μόνη, είπαμε, ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Ευρωπαίοι, η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία το λέει. Σε Pirates 2, πόσοι από εσάς τελικά όντως δεν θα κάνατε βιοψία? Οι περισσότεροι, πώς θα κάνατε? Υποθέτω αν η δακτυλική, δεν ξέρω, υποθέτω με βάση την κλινική υποψία. Οι περισσότεροι δεν θα κάνατε. Γιατί δεν θα κάνατε? Υποθέτω επίσης ότι έχουμε πλέον την Promise μελέτη, την Precision μελέτη από το UCL, την MRI First πολύ πρόσφατα από τους Γάλλους και αρκετές άλλες μελέτες, οι οποίες μας λένε ότι ναι, είναι ασφαλές στο Pirates 2 να μην κάνει βιοψία ένας ασθενής.
γιατί σε ποσοστό 27% έλεγε μια μελέτη, 28% μπορεί όντως να είναι αρνητική. Να πούμε ότι σε αυτές τις μελέτες οι ασθενείς υποβλήθηκαν και σε συστηματικές και σε targeted βιοψίες. Οπότε το PIRAS-2 ήταν όντως αρνητικό στην βιοψία. Και θα διαγνώσουμε λιγότερους κλινικά σημαντικούς καρκίνους. Ξέρετε τι είναι η αρνητική προγνωστική αξία μιας εξέτασης και συγκεκριμένα αυτής της εξέτασης και το λέτε στους ασθενείς σας. Το PIRATS-2 και η πολυπαραμετρική μαγνητική μας έχει μια αρνητική προγνωστική εξέταση η οποία είναι από 75-90%. Τι σημαίνει? Θα χάσει 10, θα χάσει, δεν θα το βρει, θα σου δίνει PIRATS-2 και δεν θα βρει 10% των κλινικά σημαντικών καρκίνων όταν η μελέτη, η Precision το όρισε σαν 4-3-7. Και θα χάσει το 25% των κλινικά σημαντικών καρκίνων όταν οριστεί σαν 3-4-7. Το λέτε αυτό στους ασθενείς σας? Είδατε τι λέγαν πριν και οι Ευρωπαίοι και οι Άγγλοι. Shared decision. PIRATS-2, αλλά να του πείτε, εγώ είχα την υποψία, η μαγνητική είναι αρνητική θεωρητικά, αλλά να ξέρεις ότι χάνει και κάποιους κλινικά σημαντικούς καρκίνους. Το λέει κάποιος στον ασθενή του? Λίγοι, ένας. Νομίζω ότι δεν είμαστε, είναι και θέμα πληθυσμού. Αυτό είναι περισσότερο αμερικάνικη νοοτροπία, έτσι, ή αγγλέζικη ίσως και τα λοιπά. Δεν μπορείς να τον φορτώνεις με όλες αυτά τα στατιστικά και τα λοιπά έναν άνθρωπο που δεν έχει ένα background. Πρέπει κάποια πράγματα να τα αποφασίζουμε για να κάνουμε την κλινική μας πράξη. Εγώ αυτό πιστεύω προσωπικά. Εγώ δεν πολύ συμφωνώ, Δημήτρη, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανόν να μην ακούσει τη συμβουλή τη δική μου και να πάει στον ουρολόγο στη διπλανή πόρτα, ο οποίος θα του κάνει επιτόπου βιοψία. Πρέπει να είμαι προετοιμασμένος και να προφυλαχτώ από την πιθανότητα ότι μπορεί σε ένα ποσοστό από 10 μέχρι 25% να βγει θετική βιοψία και να έρχεται να μου πει, κύριε, τι μου λες εδώ. Ας κρατήσουμε μια μέση λύση σε αυτή την ιστορία, ότι με απλά λόγια, η πολυπαραμετρική, τουλάχιστον αυτό κάνω εγώ στο ιατρείο μου, η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία, ελάτε, δεν είναι διαγνωστική εξέταση. Δεν μπορεί να σου πει με την απόλυτη σιγουριά έχεις ή δεν έχεις καρκίνο. Είναι άλλο ένα εργαλείο που μας βοηθάει να πάρουμε την απόφαση για αυτήν την κατάσταση. Και μάλιστα είχε πλάκα με τον Γεράσιμο μια φορά, είχαμε κουβεντιάσει για τον τρόπο χειρισμού σε αυτή την ιστορία και για να είναι κανείς όχι καλυμμένος, αλλά να μπει και στο πνεύμα του αρρώστου του. Εγώ λέω λοιπόν, χρησιμοποιώ το να, αν θα κάνεις βιοψία ή όχι αυτή τη δεδομένη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε, εξαρτάται απλά και μόνο από το πόσο φοβάσαι και το τι άγχος έχεις. Αν δεν έχεις καθόλου άγχος, θα ξανακάνεις ένα PSA σε 6 μήνες, σου λέω εγώ, και θα δούμε το τι γίνεται τώρα. Αν έχεις άγχος, αλλά φοβάσαι και τη βιοψία και με τα προβλήματά της, θα κάνεις την πολυπαραμετρική και θα δούμε από εκεί και μετά. Αν έχεις πάρα πολύ άγχος, κάνε βιοψία τώρα για να τελειώνει η κατάσταση, να τελειώνει. Αλλά να το πει κανείς απλά. Νομίζω πως μια τέτοιου είδους προσέγγιση ίσως δίνει τη λύση στην καθημερινότητα του Έλληνα αρρώστου αυτή τη δεδομένη στιγμή. Να προχωρήσουμε. Όπως τα είπαμε ακριβώς, γιατί το να του πεις τα νούμερα, δηλαδή, δεν τα συγκρατήσει. Όχι, απλά πρέπει, και συμφωνώ με τον κύριο Λεβιζάτο, γιατί ο ασθενής πιθανότατα θα πάει να πάρει τη δεύτερη γνώμη, ίσως εμείς είμαστε τη δεύτερη και την τρίτη γνώμη, και αν κάνει βιοψία θα πρέπει να ξέρει ότι εσύ δεν του πες «Α, PIRATS-2, είσαι καλά, φύγε». Αυτό εννοώ. Ότι θα πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει μια πιθανότητα χωρίς ίσως ποσοστά. Δεν είναι διαγνωστική εξέταση. Ακριβώς, ότι μπορεί να χάνει τον καρκίνο. Το ξεκαθαρίζει εντελώς. Και αυτό φαίνεται ότι η αρνητική προγνωστική αξία της εξέτασης, όπως έδειξε ο Μολδόβανης σε ένα μεγάλο συστηματικό review και μετανάλυση το 2017, καθορίζεται και από άλλους παράγοντες. Δηλαδή, όταν πήραν όλους τους ασθενείς και όλους τους μελέτες και είχαν ένα ποσοστό, περίπου όταν ήταν ασθενείς με κλινική υποψία, έτσι. Οπότε, όταν είσαι στην κλινική υποψία και κάνεις μια βιοψία, περίπου ξέρουμε ότι 30% μπορεί να βγει καρκίνος. Ναι, η αρνητική προγνωστική αξία της εξέτασης ήταν υψηλή. Δεν θα έχανε τόσο πολλούς κλινικά σημαντικούς καρκίνους. Όταν όμως η ομάδα πληθυσμού που μελετάς έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να έχει καρκίνο, τι εννοώ? Να μην πάρεις να κάνεις στον οποιονδήποτε με 3,5-4,1 βιοψία. Ναι, τότε η μαγνητική είναι μια χαρά. Πολλά PIRATS-2. Εάν έχεις κάνει σωστά την κλινική και διαγνωστική σου διερεύνηση πριν, η ομάδα πληθυσμού έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να έχει καρκίνο, τότε η αρνητική προγνωστική αξία της εξέτασης πέφτει και μπορεί να χάνει καρκίνους. Και γι' αυτό καταλήγουν ότι ναι, είναι πολύ καλό εργαλείο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά δεν είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι θα αντικαταστήσει ως μοναδικό εργαλείο τις συστηματικές βιοψίες.
Και επίσης έχει σημασία να δούμε αυτή η μαγνητική που στην οποία στηριχτήκαμε, στο πω έτσι, και είπαμε στον ασθενή μας: μην κάνεις βιοψία, είναι πάρε τις δύο, ή να είσαι ήσυχος. Είναι ποιοτική. Το UCL Precision Study και πολλή δουλειά πάνω στην πολυπαραμετρική μαγνητική μαζέψανε στη συνάντησή τους αυτή τις μαγνητικές τους και είδαν ήταν ποιοτικές, ήταν καλές. Και στα χαμηλά Pirates, σε μεγάλο ποσοστό οι μαγνητικές τους δεν ήταν τόσο καλές. Γιατί δεν είχαν το χρόνο να την κάνουν, κάποια ήταν 1,5 Τέσλα. Ο ασθενής είπε: έχω και μια αλλεργία στα όστρακα, αφαιρέσανε μια φάση, δεν ήταν και τελείως πολυπαραμετρική. Ίσως κάποιος μου πει εδώ ότι υπάρχει και το by parametric πλέον, άλλη μεγάλη κουβέντα. Και γι' αυτό το λόγο πήραν εικόνες, οι οποίες, εντάξει, αυτή δεν είναι και τόσο καλή όπως αυτή, και εύκολα, εγώ χοντρά-χοντρά λέω στους ασθενείς ότι ο ακτινολόγος κάθεται εκεί και δίνει το μαύρο λίγο πιο μαύρο, το γκρι λίγο πιο γκρι και δίνει ένα σκορ. Νομίζω ότι άλλο σκορ μπορεί να δώσει εδώ και άλλο εδώ, και σε κάθε περίπτωση έχει σημασία ποιος διαβάζει τη μαγνητική και πόσο μεγάλη εμπειρία έχει σε αυτό. Γιατί όσο πιο έμπειρος είναι, δεν ξέρω αν είναι και η ευθυνοφοβία, ίσως στους Έλληνες ακτινολόγους, τόσο πιο εύκολα θα δώσει αρνητική μια εξέταση και θα αυξηθεί η αρνητική προγνωστική αξία της μαγνητικής μας. Νομίζω ότι στον πρώτο αυτό ασθενή, αυτό το, η αναδρομική μελέτη από τη Βαλέρια Πανεμπιάνκο, συμμετείχε, ήταν στο UCL, συμμετείχε στην Precision μελέτη, είναι στη Ρώμη, είπαν: ωραία, έχουμε αρνητική μαγνητική, τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Πήραν ένα πολύ μεγάλο ασθενό, αναδρομικά αριθμό ασθενών, 5.000 που είχαν υποψία να έχουν καρκίνο. Τους κάνανε όλους μαγνητική. Περίπου το 30% είχε αρνητική. Είδαμε και πριν, 27-28, ξέρουμε κάπου εκεί είναι το ποσοστό της αρνητικής μαγνητικής που μπορούμε θεωρητικά να πούμε στον ασθενή μας είναι αρνητική. Με βάση τα inclusion criteria, αυτοί οι ασθενείς μπήκαν στη μελέτη, χωριστήκαν σε δύο κατηγορίες, αυτόν που συζητάμε, που δεν είχε προηγούμενη βιοψία, και αυτόν που είχε. Πάμε σε αυτόν, αρχικά αυτό μας νοιάζει. Αυτοί οι 659 ασθενείς, το 60% από αυτούς κάνανε ούτως ή άλλως συστηματικές, γιατί έτσι ήταν το πρωτόκολλο, βιοψίες στις πρώτες 30 μέρες. Μόνο οι 12 είχαν καρκίνο και οι 12 βέβαια κλινικά σημαντικό. Οι υπόλοιποι σταδιακά υποβλήθηκαν με βάση τα πρωτόκολλα σε βιοψίες και άλλοι 24, 36 σύνολο. Γιατί το λέω? Φτιάξαν τα Kaplan-Meier και είδαν ότι εδώ που μιλάμε για τον κλινικά σημαντικό καρκίνο, νομίζω συμφωνούμε ότι τον κλινικά σημαντικό καρκίνο θέλουμε να βρούμε. Αν κάποιος μου πει: όχι, εγώ θέλω να βρω και τον Gleason 6 γιατί θέλω να κάνω μια ρομποτική προστατεκτομή, αλλάζει. Νομίζω ότι γι' αυτό έχουμε και την πολυπαραμετρική. Αυτή τη διαφορά μας έδωσε. Να βρούμε τον κλινικά και αυτήν τη διαφορά, ίσως. Και βλέπετε. Δημήτρη μου, αυτός που ήθελε να βρει αυτό τον καρκίνο δεν θα έκανε καν την πολυπαραμετρική. Θα έκανε βιοψία εξ αρχής. Θα έκανε και αυτό, αλλά θα έκανε. Και θα έπαιρνε και 45 δείγματα από τον προστάτη με την πρώτη, κάπου θα τον πετύχαινε κάποιο καρκινάκι εκεί πέρα και την επόμενο μήνα θα ήταν στο χειρουργείο. Τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, συμβαίνουν στην πιάτσα. Είμαστε εδώ για να δώσουμε λίγο πιο ηθική επιστήμη σε αυτή την ιστορία. Και βλέπετε ότι αυτοί οι ασθενείς με τον μπλε που δεν είχαν προηγούμενη βιοψία, 48 μήνες μετά ήταν κοντά στο 0,95 χωρίς, θα το εξηγήσω παρακάτω τι εννοούμε, χωρίς να έχουν κλινικά σημαντικό καρκίνο. Πήγαν μετά να δούνε τι κάναμε λάθος, ρε παιδί μου. Δώσαμε Pirates 2 και ασθενή, οι 36 αυτοί είχαν καρκίνο. Γιατί μπερδεύτηκε ο ακτινολόγος, γιατί μπερδεύτηκε η μαγνητική? Αν συνυπάρχει καλοήθηση υπερτροφία, παίζει ρόλο, κάποια περίεργα λοβίδια που μπορεί να υπάρχουν, προστατίδα, φλεγμονή του προστάτη, μικρή όγκη, πρόστη όγκη, που και εκεί αν είναι πολύ μικρή σε όγκο μπορεί να τη χάσει, και περίεργη ιστολογική τύπη. Και όταν κάναν την πολυπαραγωγική ανάλυση για να δουν, ωραία, τους έχασε η μαγνητική. Τι άλλο θα μπορούσε να μας βοηθήσει, να τους βρούμε εμείς, επειδή μην του πούμε μην κάνεις βιοψία. Το PSA, το PSA density με στατιστικό σημαντική διαφορά και ηλικία, παραδόξως όχι η προηγούμενη αρνητική βιοψία. Οπότε καταλήξαν και λένε, έχεις έναν ασθενή, έχεις την κλινική σου υποψία με το PSA και τη δακτυλική. Του κάνεις μαγνητική σήμερα και η μαγνητική σου βγαίνει Pirates 2. Σε ποσοστός και 95% αυτός θα είναι ελεύθερος κλινικά σημαντικού καρκίνου για τα επόμενα 4 χρόνια. Οπότε ναι, μια χαρά, παρακολούθησέ τον. Βέβαια, να έχεις υπόψη τελικά, όπως φάνηκε, και σε αυτά εδώ. Γιατί αν αυτά είναι, δηλαδή το PSA είναι πολύ ψηλό, το PSA density είναι υψηλό και έχεις και μια δακτυλική, εγώ ρε παιδί μου έπιανα κάτι σκληρό, τι έγινε? Να το σκεφτείς. Και γι' αυτό ήρθε και η Κάρολιν Μουρ, επίσης UCL, με precision μελέτη και τους απάντησε στο ίδιο τέφος και τους λέει: ναι, ωραία, ωραία τα είπατε. Κανένα κακό δεν θα γίνει. Ο ασθενής σας για 4 χρόνια θα είναι καλά, μάλλον. Αλλά σκεφτείτε και το PSA density, πολύ καλά τα είπατε. Φαίνεται ότι είναι ο πιο σημαντικός δείχτης και αν αυτός είναι υψηλός, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να έχεις ένα PSA 8 με ένα προστάτη 30-25 κυβικά εκατοστά. Σκέψου τη βιοψία. Θα συμφωνούσατε? Πόσοι από εσάς, δηλαδή θέλω να πω, πόσοι από εσάς κάνετε συχνά PSA, κάθε 6 μήνες ή ένα χρόνο?
και θα συνεχίζατε να κάνετε σε αυτόν τον ασθενή. Πώς θα κάνατε κάθε 6 μήνες, οι περισσότεροι. Το 100% θα είναι. Ωραία. Έχουμε κάπου ένα πίνακα στα guidelines, άμα θυμάστε, που λέει όταν παρακολουθούμε τον ασθενή, δεν ξέρουμε και πώς συχνά να του κάνουμε PSA, και ίσως κάθε 2 χρόνια, σε κάποιους μέχρι και 8. Εδώ λέει ότι για 4 χρόνια θα ήταν καλά, θα το σκεφτόσασταν. Μάλλον όχι. Υποθέτω, ε. Δεν είμαστε στην Αγγλία, Δημήτρη. Είμαστε στην Ελλάδα. Είναι δεδομένο ότι και ο γιατρός να μην το έλεγε, μοναχός του θα πήγαινε να το κάνει. Άρα λοιπόν είναι πρόβλημα το να τον πείσει να το κάνει σε 6 μήνες και όχι τον επόμενο μήνα. Δεν υφίσταται λοιπόν τέτοιου είδους πρόβλημα σε αυτή την ιστορία. Νομίζω πως το μήνυμα από αυτό είναι ότι το οποίο χρειάζεται να το επικοινωνήσουμε με τον άρρωστο. Ότι ακόμα κι αν έχεις κάποιο καρκινάκι μέσα στον προστάτη σου και δεν το ανακαλύψαμε σε αυτή τη φάση, για την επόμενη τετραετία δεν υπάρχει κάτι το οποίο να σε προβληματίζει ότι μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Είναι τέτοιου είδους απλή κουβεντούλα, νομίζω πως την έχει ανάγκη ο άρρωστος να την ακούσει εκείνη την ώρα. Να τον διαβεβαιώσει κανείς ότι έτσι είναι. Εγώ χρησιμοποιώ πάντοτε την έκφραση «δεν χάνεις κανένα απολύτως τρένο». Δεν πέρασε και δεν ανέβηκε σε πάνω. Έτσι, νομίζω πως είναι σημαντικό να ηρεμήσει αυτός ο άνθρωπος. Εκτός βέβαια αν πάει στον ουρολόγο της διπλανής πόρτας, θα του πει τι σου έκανε ο εγκληματίας. Και για να ολοκληρώσω αυτό που είπαμε πριν, κύριε Λιβζάτο, για το PSA Density και άλλες μελέτες, όπως αυτή η αναδρομική στο BJU, έχουν δείξει τη στροφή που υπάρχει. Είχαμε το PSA Ratio, είχαμε το Free, είχαμε διάφορα. Ότι το PSA Density έχει πολύ μεγάλη αξία. Βλέπετε εδώ πέρα μικρός αριθμός ασθενών, βέβαια, αναδρομική μελέτη. Αλλά όταν το PIRATS μας είναι χαμηλά και το PSA Density είναι χαμηλά, πολύ μηδέν λέει βασικά, πολύ μικρή θα έλεγα εγώ η πιθανότητα ασθενής να έχει καρκίνο. Ενδιάμεσα είναι τα πράσινα. Αντίστοιχα, αν είναι ψηλό το PIRATS και υψηλό το PSA Density, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Άρα λοιπόν αυτή η ιστορία νομίζω πως είναι αρκετά εύκολο στη διαχείρισή του όταν έχει λοιπόν. Ναι, μεν θέτουμε την πιθανότητα να έχει καρκίνο του προστάτη, άρα χρειαζόμαστε περαιτέρω διερεύνηση, παλιότερα σκέτο κατευθείαν με τη βιοψία. Εδώ προσθέτουμε την πολυπαραμετρική και βγάζει PIRATS 1 ή 2. Νομίζω πως μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Σωστά. Το επόμενο πράγμα, το σενάριο που λέει ότι έχει PIRATS 3. Στον δύσκολο ασθενή. Τι γίνεται. Θέλω να ρωτήσω. Δεν ξέρω, θα δούμε πιο κάτω τους αριθμούς. Εγώ και όταν ήμουν στην Αγγλία και τώρα τους λίγους μήνες που έχω στην Ελλάδα, νόμιζα παντού γύρω μου κυκλοφορούν PIRATS 3. Έχετε κι εσείς αυτή την εικόνα, δεν ξέρω. Νομίζω, δεν ξέρω αν φαίνεται, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν είναι όντως τα μετράνε και τα βγάζουν PIRATS 3. Δεν ξέρω αν τα μετράνε και λένε, κάτσε μωρά να δώσω λίγο παραπάνω, μη χαθεί τίποτα και ας πάρει αυτό στην απόφαση. Ναι, κύριε Τζόρτζη. Ένα δείγμα, νομίζω, πόσο γνώστης είναι ακριβώς, και αυτό βρέθηκε και από όλες τις μελέτες τις μεγάλες που γίνανε με την πολυπαραμετρική, ότι και αυτό θέλουν να περιορίσουν πλέον με τη version 3 του PIRATS κάποια στιγμή. Όντως, θεωρητικά 20-30% θα έχει αυτά τα equivocal, αυτά τα περίεργα. Δεν θα σας κρύψω, παρότι νομίζω ότι ξέρω καλά αγγλικά, έψαξα να βρω το equivocal ακριβώς τι σημαίνει. Είναι αμφισβητήσιμα ή ξαφίξεις, τι ακριβώς γίνεται στον προστάτη δεν ξέρουμε. Οι δύο αυτές μελέτες, τις οποίες τα guidelines που είδαμε πριν, τα ευρωπαϊκά guidelines, τα αμερικανικά, στηρίζονται πολύ για να μας δώσουν τον μπούσουλα πότε θα χρησιμοποιούμε τη μαγνητική. Είδανε ότι 20% θα έχουν κλινικά, γιατί μην ξεχνάτε, οι μελέτες αυτές κάναν όλη βιοψία. Κάναν πολυπαραμετρικές και κάναν βιοψία να δει το 1-2 που αντιστοιχεί. 20% θα έχουν κλινικά σημαντικό καρκίνο και βλέπετε πώς τον έχουν ορίσει. Το ποσοστό, καταλαβαίνετε, θα είναι ακόμα υψηλότερο για το 3-4-7. Πώς θεωρείτε ότι το 3-4 ίσον 7, το 3-4 είναι κλινικά σημαντικός καρκίνος? Μόνο ένας, σίγουρα. Παραπάνω λίγο. Ξέρετε την Protect Study, εκεί πέρα είχαν πολλούς ασθενείς, θα το δούμε και πιο κάτω, μία από τις βασικές μελέτες, στις οποίες βάζουμε τους ασθενείς σε Active Surveillance, 40%, μέχρι 40% είχαν Gleason 7. Γι' αυτό αυτές οι μελέτες θεωρούν ότι το 3-4-7, προφανώς low volume, θα είναι μη σημαντικός καρκίνος. Γι' αυτό έρχονται εδώ πέρα οι Άγγλοι, είδαμε πριν τα ευρωπαϊκά guidelines, λένε ότι στο 3 και πάνω μάλλον βιοψία. Το ίδιο λένε και οι Άγγλοι, βέβαια έχουν και το pathway τους, που λένε είτε βιοψία είτε και όχι βιοψία. Και νομίζω ότι είναι δύσκολο. Νομίζω ότι είναι από τα πιο δύσκολα θέματα.
Εάν είχαμε δυσκολία, δεν είχαμε ιδιαίτερη δυσκολία, αλλά αν έπρεπε να πούμε στον ασθενή μας, στο PIRADS 1 ή 2, ότι υπάρχει και μια πιθανότητα να χάνεις καρκίνο, τι θα κάνουμε με το 3. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τον παρακολουθείς. Αν αποφασίσεις να μην κάνεις βιοψία, θα πρέπει να τον παρακολουθείς και θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου το PSA, το PSA density, το PSA velocity, τη δακτυλική σου προφανώς, κάτι το οποίο θα σου πει να κάνεις κάτι παραπάνω. Δημήτρη, λίγο μία ερώτηση. Επειδή το 80% όπως δείχνουν αστικά των ριζικών προστατευτομών είναι 3-3 και γιατί δεν αναφέρεσαι εσύ καθόλου και στο 3-3 που είναι το 80% των ριζικών? Θα σας πω, δεν αναφέρομαι γιατί ίσως όπως είπε και ο καθηγητής πριν ορμόμενος και πρόσφατα ερχόμενος από την Αγγλία, νομίζω ότι στον Gleason 6, δεν λέμε τώρα 10 στα 10 course, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει άλλη επιλογή από το Active Surveillance. Είχαμε πριν από 2-3 χρόνια μια παθολογανατόμο που μας είχε μιλήσει στην βιβλιογραφική ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κλινικής κάτω στο Λαϊκό και είχε πει ότι σκοπεύανε συντόμως τον Gleason 6 να το χαρακτηρίσουν σαν γυριατρικές αλλαγές του προστάτη και να μην είναι καν καρκίνος. Είναι η άποψη η οποία την έχει υποστηρίξει πάρα πολύ ο Κλότς στον Καναδά, βάζοντας όμως και τον ηλικιακό παράγοντα σε αυτή την ιστορία, τους άνω των 70. Και όπου όντως οι πρώτες μελέτες και αυτές που συνεχίζονται δείχνουν ότι ο μοριακός φαινότυπος αυτών των Gleason 6 σε ηλικίες άνω των 70 είναι από πολύ πιο ήπιες από εκείνες των προηγούμενων. Αλλά τα πράγματα που δεν ξέρουμε για τη βιολογία του καρκίνου του προστάτη είναι τόσα πολλά που ακόμα ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί για αυτή την ιστορία. Έτσι. Άλλωστε, ο τρόπος που οι ίδιοι οι παθανατόμοι χρησιμοποιούν τον Gleason, που έχουν ένα ποσοστό διαφωνίας, όταν ο ίδιος δει μάλιστα εκείνο που είχε χαρακτηρίσει ο ίδιος εφτάρι προηγουμένως 3-4 και μετά αν το ξαναδεί τυφλά μπορεί να στο δώσει 4-3. Ας είμαστε, μην το πιάνουμε όμως αυτό το κομμάτι αυτή τη στιγμή. Αυτός ο Σκάουτς είναι ένας ακτινολόγος από το Ρότερνταμ, έχει κάνει πολλή δουλειά. Δεν ξέρω βέβαια γιατί δημοσίευσε το άρθρο του στο Translational Andrology Urology το 2018, θα δούμε βέβαια και παρακάτω. Σε ένα review που έκανε, έβγαλε περίπου τα ίδια ποσοστά ότι μπορεί να έχουμε PIRADS 3 στις μαγνητικές, το ίδιο ποσοστό κλινικά σημαντικού καρκίνου, που σου λέει όμως ότι είναι χαμηλότερο από ότι το PIRADS 4-5. Άρα, αυτό το 20% είναι κάτι κάποιος που θα μπορούσε να δεχτεί, να χάσει, τέλος πάντων να μην κάνει βιοψία στον ασθενή. Αυτή δεν είναι η λογική, γιατί κάνουμε μαγνητική. Κάποιοι θα μου πείτε για να στοχεύσουμε καλύτερα. Κάποιοι θα μου πείτε για να προετοιμαστώ για τη ριζική μου προστατεκτομή. Οι περισσότεροι την κάνουμε για να αποφύγουμε τη βιοψία, έτσι δεν είναι, να ταλαιπωρήσουμε τον ασθενή μας. Και αυτή η περίπτωση είναι ασθενείς που δεν έχουν κάνει προηγούμενη βιοψία. 61% με PIRADS 3 δεν έχουν καρκίνο, 18 έχουν 6. Εγώ θα τα βάζα μαζί, είναι συζήτηση. Αυτοί οι δύο έχουν τους κλινικά σημαντικούς καρκίνους και είναι αυτό το ποσοστό, είναι αυτό το 20%. Οπότε σου λέει ο Σκάουτς, ζήγησέ τα, πες τον ασθενή σου, έχεις PIRADS 3, μπορεί να έχεις μέχρι 20% κλινικά σημαντικό καρκίνο. Να πάμε σε βιοψία για να τον βρούμε, να αποκτήσει πλεονέκτημα νωρίς, ή θες να περιμένουμε, μην φας και μία βιοψία πιο νωρίς και δεν το βρούμε και καλά, δεν το τσιμπήσουμε. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε με τον ασθενή μας. Και συνεχίζοντας λέει ότι αυτές οι βλάβες, οι PIRADS 3, πολύ δε περισσότερο αν είναι μικρές, σπανίως έχουν Gleason 7, σπανίως έχουν κλινικά σημαντικό καρκίνο και σε πολλές περιπτώσεις έχουν καλοήθιστο. Και σχετικά αυθαίρετα, στηριζόμενος και σε άλλες μελέτες βέβαια, λέει, και επειδή αυτές οι βλάβες μεγαλώνουν και νωρίς, ωραία, πρότεινε του να περιμένει, PSA, δακτυλικές, δεν το συζητάμε, και να ξανακάνει μια μαγνητική, ξαναλέω σχετικά αυθαίρετα, με βάση το ρυθμό που είδαν ότι αυτές οι βλάβες σε αυτήν την αναδρομική μελέτη αλλάζανε, κάθε 2 χρόνια μαγνητική. Και γιατί να μην σκεφτούμε να χωρίσουμε το PIRADS 3. Το κάνουν οι ακτινολόγοι πολύ συχνά σε διάφορα, ίσως στη βλάβη του νεφρού, το 4α που έχει αρχίσει και χωρίζεται. Και σου λέει, αν ο όγκος της βλάβης είναι μικρός, του μισού ml, σε πολλά συγγράμματα γράφει ότι σημαντικός, κλινικά σημαντικός καρκίνος είναι αυτό το μισό ml. Δεν ξέρω πόσο το εκτιμάμε, δεν μπορώ να το εκτιμήσουμε, γιατί συνήθως είναι στο παθολογοανατομικό παρασκεύασμα στο τέλος. Όμως η μαγνητική μπορεί να μας δώσει μια μέτρηση. Και σου λέει, εντάξει, να είσαι πιο ήρεμος, πρότεινε του παρακολούθηση. Βέβαια και με μαγνητικές, αυτή ο Τούρκος. Αν όμως η βλάβη είναι μεγαλούτσικη, μπορεί να είναι πιο ύποπτη.
να ηλικία, του προτείνει η ηλικία θα επηρεάσει την απόφασή μας. Σίγουρα. Πάει ρατς 3, έχω κάποιον που είναι 56 ετών και έχω κάποιον που είναι 74. Σίγουρα. Πιο εύκολα θα πω στον 74 να περιμένει παρά στον 56. Σίγουρα, αλλά δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Ο 74 έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να έχει καρκίνο. Ο 56 φοβάσαι μη χάσει τον κλινικά σημαντικό καρκίνο. Το συζητάς και αποφασίζετε μαζί. Σκέφτεστε ότι στο μέλλον μπορεί να μπει σαν επιπλέον παράμετρος η ιστορία της γενετικής ανάλυσης και αν αυτός είναι BRCA2 θετικός ή εκτιμάτε την ιστορία του οικογενειακού ιστορικού σε αυτόν τον άρρωστο. Σίγουρα το οικογενειακό ιστορικό ως προς τον BRCA2, επειδή θέλουμε να δίνουμε μασημένη γνώση και νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα κάνουν αύριο οι περισσότεροι οι συνάδελφοι και γι' αυτό είχαμε διαφάνειες και ξέρετε πολύ καλά ότι τις αφαιρέσαμε. Και έρχεται στο European, στο Radiology, το περιοδικό τους, πριν από λίγους μήνες και βάζει αυτόν τον αλγόριθμο και λέει με κόκκινη πιο έντονη γραμμή και τα γράφει και εδώ, ναι, μπορείς να πας σε βιοψίες. Προφανώς στοχευμένες σε αυτό το Pirates 3 και συστηματικές, μπορείς όμως και να τον παρακολουθήσεις. Και άμα θα τον παρακολουθήσεις, θα χρησιμοποιήσεις όλα αυτά που είδαμε πριν. Άρα στο Pirates 3 μπορείς να τον παρακολουθήσεις. Δεν ξέρω αν οι περισσότεροι μέχρι τώρα κάνατε βιοψία ή φοβόσασταν και μάλλον θα κάνατε βιοψία. Αλλά νομίζω ότι καταλήγουμε σε αυτό. Οι περισσότεροι τι κάνετε τελικά στο Pirates 3, κάνετε βιοψία? Σε νέους ασθενείς εγώ κάνω. Εντάξει, είναι πολύ παραγωγικό το μοντέλο που θα πρέπει να υπολογίσουμε. Έχεις κάνει την αρχική σου διαγνωστική διερεύνηση, έχεις βάλει PSA, δακτυλική, PSA Kinetics. Αν είναι 3ml είναι το ίδιο να είναι. Αν είναι 3ml. Η βλάβη. Ναι. Το ίδιο να όχι, προφανώς, εντάξει, αλλά τώρα το είπαμε ότι θα υπολογίζουμε και τον όγκο της βλάβης. Αν ήταν με 3ml, δεν θα τα πάει Rats 3. Πάμε δύσκολα. Στο επόμενο ο επόμενος ασθενής, ωραία. Κλινική υποψία για καρκίνο προστάτη με βάση δακτυλική και το PSA. Προσδόκιμο επιβίωσης πάνω από 10 χρόνια και στην πολυπαραμετρική Pirates 4 και 5. Οπότε κάνει βιοψία. Και είναι αρνητική. Όλοι περιμένουμε ότι θα βγει θετική και βγαίνει αρνητική. Εδώ νομίζω πολλοί θα ήμασταν χαρούμενοι. Δεν ξέρω όσοι κάνουν ειδικά και ρομπότ, τώρα γίνω λίγο η τριγκάρο, αλλά θα λέγαμε ωραία, προγραμματίσω και ημερομηνία. Και η βιοψία βγήκε. Πριν τη βιοψία, εντάξει, τώρα αφού το έχω. Έχω κάνει σωστά τη διαγνωστική μου διερεύνηση, χρησιμοποίησα ένα καινούριο εργαλείο και μου είπε πάρε τις 4-5. Να τη βλαβάρα, πάμε. Και όμως, γίνεται, το έχετε βιώσει αρκετές φορές, λίγες. Όλοι όμως το έχουμε δει. Τι γίνεται, γιατί, τι σκέφτεστε, ποιος κάνει λάθος, η διαγνωστική μας διερεύνηση και η μαγνητική ή αυτός που κάνει τη βιοψία. Τι θα λέγατε, ποιοι λέγατε ότι, καλά δεν υπάρχει λάθος, αλλά ποιοι λέτε ότι το πρώτο κομμάτι μάλλον κάπου χάνει. Η μαγνητική κάνει λάθος. Η δακτυλική μας. Μα όλα μαζί τα θεωρούσαμε ότι έχουν. Γιατί τύπου βιοψία όμως μιλάτε, κύριε Δελιγιάννη? Θα είναι fusion biopsy η όλη ιστορία ή θα είναι απλά και μόνο την κλασική υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη? Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχω στις διαφάνειές μου. Χθες που συζητούσαμε την παρουσίαση με ρώτησε ο κύριος Αλεβιζάτος. Πάρα πολλά κέντρα έχουν fusion πλέον. Δεν ξέρω, ακόμα είμαι λίγο ρομαντικός και ακολουθώ τις κατευθυντήριες οδηγίες. Έχετε δει πουθενά σε οποιαδήποτε κατευθυντήρια οδηγία να λέει για fusion biopsy ακόμα? Υπάρχουν μελέτες, μικρές μελέτες, σχετικά καλά σχεδιασμένες, όχι υψηλολευλοβέντες, που λένε ότι fusion, ναι, μπορεί να έχει υψηλότερο ποσοστό ανίχνευσης από την cognitive, έτσι, targeted θα είναι και οι δύο. Άρα τα νούμερα που θα μας πείτε και την ερμηνεία των μελετών είναι βασισμένες πάνω σε βιοψίες που δεν έχουν γίνει fusion, αλλά όχι έχουν fusion. Γίνει οι κλασικές συστηματικές βιοψίες. Ακριβώς. Πολύ. Αλλά είναι targeted. Είναι targeted. Είναι MRI targeted cognitive. Δηλαδή, το είδα και εδώ πέρα θα πάμε εδώ. Θα πρέπει να το συζητήσουμε καταρχήν. Ναι. Γιατί τώρα, να πάρουμε. Αυτό το κομμάτι ότι είδα στη μαγνητική και είμαι... ότι θα πάω μετά με το διορθικό υπερηχογράφημα και θα πάω να τσιμπήσω από εκείνη την περιοχή, με συγχωρείτε. Παρότι δηλώνω ο αρχαιότερος ουρολόγος στην Ελλάδα που ξεκίνησε βιοψίες προστάτης σε δημόσιο νοσοκομείο το 1994, δεν αισθάνομαι ικανός να πω αυτό το πράγμα. Μα εγώ διαφωνώ με τον φίλο μου τον Διονύση. Κλασικά. δεν το λες γιατί δεν το κάνεις. Ο κύριος Τζότζης επένδυσε και πήρε
το μηχάνημα αυτό και έχει διαφορετική άποψη από όχι, σένα. Στο fusion. Όχι αυτό που λέω. Ότι φαντάζομαι, κάνοντας με τον κλασικό υπερηχογράφο, ότι πάω να τσιμπήσω τις βλάβες που είδα από τη μαγνητική. Συμφωνώ. Νόμιζα ότι μίλαγες για το... Είπα και εγώ τώρα. Να κάνω μια μικρή παρατήρηση, αλλά θα το αφήσω γιατί θα συνεχίσουμε με τους ασθενείς μας. Να πω και να ρωτήσω και τον κύριο Τζόρτζη. Όλοι θα ξέρετε, για πολύ λίγο, τη Future Study. Τα τελευταία 2 χρόνια είναι στα guidelines, έχει πολύ παρουσιαστεί, καμία διαφορά. Cognitive Fusion in Borg. Το κλείνω απλά επειδή το συζητάμε. Σίγουρα βοηθάει, θα βοηθάει. Δεν γίνεται, είναι ένα λογισμικό, τα συνδέει μαζί, πας και βαράς εκεί. Αλλά λοιπόν, γιατί δεν να πάρουμε. Δεν υπάρχει ένα λογισμικό μόνο. Ακριβώς. Έχει δρόμο ακόμα αυτή η ιστορία και μην μας πουλάνε τόσο εύκολα αυτές οι ιστορίες. Γιατί είναι και ακριβές ιστορίες και το να βρεθεί κανείς να επενδύει. Γιατί από κάτω υπάρχουν και άνθρωποι που είναι έτοιμοι να επενδύσουν το μέλλον τους για αυτό το πράγμα. Έτσι. Θέλει τρομακτική προσοχή το πού θα πάει ο ιδιώτης να ακουμπήσει τα λεφτουδάκια του, ο κύριος Τζόρτζης τα κατάφερε να το κάνει. Κύριε Μητρόπουλε, τα ίδια μας λέγατε πριν από 3 χρόνια για την πολυπαραμετρική και τώρα μπήκε τώρα στα guidelines. Λίγο, αλλά... Σε 3 χρόνια θα είμαστε εδώ και θα είναι στα guidelines το Fusion. Εγώ προσπαθώ να βρω ήδη λεφτά αυτή τη δεδομένη στιγμή για να πάρουμε αυτή την τεχνολογία στο λαϊκό. Αλλά προσπαθώ σε ανθρώπους που έχουν στο μυαλό τους και βλέπουν ότι από πού μπορώ να βγάλω κάποια λεφτά, να τους προφυλάξω και να τους πω ότι κοιτάξτε να δείτε, η αγορά δεν είναι όριμη ακόμα για αυτή την ιστορία. Βέβαια, εξαρτάται και το πώς θα το χρησιμοποιήσουν. Παρακαλώ. Αλλά δεν είναι η επιστήμη μας τώρα γι' αυτό. Παρακαλώ. Ως μη ειδικό στο θέμα των πολυπαραμετρικών κτλ. Κανένας δεν είναι ειδικός. Ναι, μια ερώτηση να κάνω. Αν είναι να κάνουμε τη συμβατική βιοψία, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μητρόπουλο ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνει στοχευμένη βιοψία. Ποιος ο λόγος να κάνουμε την πολυπαραμετρική? Δηλαδή, αν από την αρχή πούμε ότι okay, και μετά την πολυπαραμετρική θα κάνουμε συμβατική βιοψία. Συμφωνούμε, η πολυπαραμετρική γίνεται. Εκεί σας βοηθάει μόνο στο να πάρετε την απόφαση αν θα κάνετε βιοψία. Και υπάρχει και. Δεν εκμεταλλεύεστε το δεύτερο πλεονέκτημα του να κάνετε τη φιού. Και ένα άλλο κομματάκι που την έχω πατήσει και με βοήθησε η πολυπαραμετρική να αλλάξω άποψη για το πού θα πάει να ψαχτεί η όλη ιστορία. Και είναι το 10% των περιπτώσεων που ο καρκίνος είναι κρυμμένος στην πρόσθετη επιφάνεια. Και είναι 10%. Δεν είναι τόσο σπάνιο όσο πιστεύαμε παλιότερα με την πολυπαραμετρική. Τα ανακαλύψαμε αυτά. Τώρα θα φτάσουμε στο σημείο να είμαστε τόσο... Βασίλη, μπορεί να πας σε μια άλλη θέση που να έχει μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Έχει δίπλα τώρα, θα το... Να φτάσουμε στην ιστορία της τόσο μεγάλης επεμβατικότητας όσο είναι η περινεϊκή βιοψία τη στιγμή που αυτή τη στιγμή που κουβεντιάζουμε να περιορίσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν από τη βιοψία του προστάτη. Νομίζω πως αυτό το πράγμα... Η περινεϊκή είναι λιγότερο. Είναι, να θυμίσω κάτι που έλεγε ο καημένος ο Στέμι, είναι με Αλτσχάιμερ για όσους δεν το ξέρουν αυτό το πράγμα, για τους νεότερους, ο Στέμι από το Μπέρκλεϊ, από την Καλιφόρνια, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε διαδώσει την ιδέα του screening με το PSA και κάποια στιγμή έγραψε ένα άρθρο και είπε τη μεγάλη σοφή κουβέντα ότι εκείνο που καταφέραμε μετά από 25 χρόνια εφαρμογής του PSA είναι να ανακαλύψουμε όλους τους καρκίνους του προστάτη που κυκλοφορούν, αγνοώντας το γεγονός ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι μία νόσος από την οποία θα νοσήσουν όλοι οι άνδρες, αρκεί να ζήσουν αρκετά για αυτό. Αυτός ο σοφός άνθρωπος με Αλτσχάιμερ τώρα είχε πει αυτή τη φοβερή ιστορία. Άρα λοιπόν, αν πάρετε 200 κομμάτια, να τον βάλετε με το περινεϊκό template, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τσιμπήσετε έναν καρκίνο του προστάτη σε έναν άνδρα ηλικίας από 50 χρονών και πάνω. Τη στιγμή που σας θυμίζω ότι το υλικό από νεκροψίες σε τροχαία σε ανθρώπους άνω των 20 ετών έχει δείξει συγκεκριμένο ποσοστό ύπαρξης καρκίνου του προστάτη. Έτσι δεν είναι σπάνια. Εκείνο που θέλουμε είναι τον καρκίνο ο οποίος θα φτάσει τελικά να έχει πιθανότητες να σε σκοτώσει στη διάρκεια της ζωής σου. Έτσι. Αυτό είναι το νόημα. Έτσι. Πάμε παρακάτω λίγο. Ναι. Αυτός ο δύσκολος ασθενής, κανονικά δεν πρέπει να πάρουμε μόνοι μας την απόφαση. Ξέρω ότι τα MDT συμβούλια είναι λίγο δύσκολα στην Ελλάδα, ίσως σε κάποια μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, σε κάποια ιδιωτικά κέντρα. Να κάτσουμε, να το συζητήσουμε, να πούμε στον ακτινολόγο μας
Τι είδες, να το δει και δεύτερος, το double reported είναι πολύ σημαντικό. Εδώ, κύριε Μητρόπουλο, θα σας πω, στο νοσοκομείο στην Αγγλία που διακτηνολόγηκαν τις βιοψίες, σου βάζαν τη μαγνητική και το υπέρηχο δίπλα και σου δείχναν τη βελόνα να περνάει ακριβώς από τη βλάβη. Και σου λένε, εγώ την τζίμπησα. Την τζίμπησα τη βλάβη, άρα αφού δεν είναι καρκίνος, δεν είναι. Απ' την άλλη, πολλοί ακτινολόγοι, πιστέψτε με, ξέροντας, ίσως biased, ξέροντας το αποτέλεσμα της βιοψίας, θα το δουν και θα σου πούνε, ναι, ξέρεις, μωρέ, εδώ το δώσα 4, αλλά τώρα που το βλέπω και το γειτονικό σου ιστός μου μοιάζει λίγο φλεγμονώτης, θα το ρίξω σε 3. Σημαντική συζήτηση. Ο παθαλογοανατόμος. Εκεί που τσίμπησες και είδες και μας το έδωσε αρνητικό, έχει φλεγμονή, έχει ίνωση, έχει σημασία αυτό? Έχει προφανώς, γιατί ο κακομοίρης ο ακτινολόγος τότε δικαιολογείται που έδωσε ένα υψηλότερο σκορ. Και τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, αφού τα συζητήσουμε όλα αυτά, βάλουμε κάτω την έντονη κλινική υποψία μας, δούμε τι έχουν να πούν όλοι, μπορούμε να σκεφτούμε είτε την επαναληπτική βιοψία, το πότε, πόσο σύντομα ή όχι θα το δούμε λίγο πιο κάτω, είτε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τον ασθενή. Και εδώ πέρα οι Άγγλοι λένε ότι καλό βέβαια θα ήταν να κάνεις μια επαναληπτική μαγνητική. Η λογική είναι πια. Ότι αν αυτό που φαινόταν σαν 4 ή 5 ήταν φλεγμονή, ήταν ίνωση, ήταν κάποιες variation που μπορεί να παρουσιάζει ο προστατικός ιστός, θα αλλάξει, θα βελτιωθεί, θα πέσει. Αν παραμείνει, και παραμείνει και η κλινική υποψία μας η υπόλοιπη, η δακτυλική, το PSA, θα μπορούμε να προχωρήσουμε. Ομοίως και οι Αμερικανοί να χρησιμοποιήσουμε ξανά επαναληπτική μαγνητική στον ασθενή που είχε αρνητική βιοψία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ακτινολόγος να ξέρει να τη διαβάζει, να έχει κάνει πολλές, να τη διαβάσει και ένας δεύτερος, να γίνει double reported. Αν παραμείνει το PIRAGE ψηλό, πρέπει να σκεφτούμε την επαναληπτική. Πριν τα ευρωπαϊκά guidelines λέγανε μόνο targeted. Αν έχει προηγούμενη αρνητική βιοψία και παραμείνει το PIRAGE 3-5, targeted. Οι Αμερικανοί λένε και συστηματικές βιοψίες. Πόσο καιρό μετά η δεύτερη μαγνητική, περίπου? Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Οι περισσότεροι λένε στους 6 με 12 μήνες. Και αυτό είναι σχετικό με την κλινική υποψία, ηλικία ασθενούς, τη δακτυλική, στο PSA που συνεχίζει και αυξάνεται σαν τρελό στο τρίμηνο λογικά που θα βάλετε τον ασθενή σας να κάνει το πρώτο PSA. Ο Ρόζενγκρατς, ένας άλλος ακτινολόγος από τη Νέα Υόρκη, λίγο πιο παλιά βέβαια, προφανώς είπαν ότι θα πρέπει να συνεχίζουμε να έχουμε στο μυαλό μας την επαναληπτική βιοψία πολύ δε περισσότερο αν πιάνουμε κάτι σκληρό. Το PSA ήταν αυξημένο και συνεχίζει να αυξάνεται. Αν η βλάβη είναι PIRAGE 4-5, συνεχίζει στην επαναληπτική μαγνητική βιοψία. Εάν είναι χαμηλά, ναι, αν πέσει ακόμα περισσότερο, πέσει σε PIRAGE 1, 2 ή και 3, βέβαια πάλι συζητάμε για το 3, τι μπορεί να γίνεται, μπορείς να συνεχίζεις να περιμένεις. Δεν θα σας κουράσω με αυτά, απλά θέλω να δείξω ότι βέβαια εδώ high grade καρκίνο ορίζει το 8, ότι όταν η επαναληπτική σου μαγνητική, σε αρνητική βιοψία, η επαναληπτική μαγνητική πέσει, χαμηλή πιθανότητα να έχει ένα high grade καρκίνο. Όσο ανεβαίνει, αυτόν το 3, αυτόν το 4-5 PIRAGE, αυξάνεται η πιθανότητα. Και γι' αυτό συνυπολόγισε πάλι το PSA density. Γιατί αν συνυπολογίζεις, βλέπετε, έχει στατιστικό σημαντική διαφορά να πέσει το PIRAGE. Είναι καλό να πέσει το PIRAGE. Μάλλον η βλάβη ήταν όντως φλεγμονή ή κάτι άλλο. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι ναι, οποιαδήποτε grade καρκίνο μπορεί να τον χάσει άμα συνυπολογίσει το PSA density. Αν όμως βάλεις PSA density πάνω του 0,15, τον 8, βέβαια πήγαμε τώρα από τον Gleason 7 στον Gleason 8, σαν κλινικά σημαντικό, αλλά δεν θα χάσει κανένα. Άρα συνδύασε πάλι την επαναληπτική σου μαγνητική με το PSA density. Δεν είναι εύκολη περίπτωση, προφανώς δεν είναι εύκολη. Και θα έχετε έναν ασθενή απέναντί σας υπερβολικά αγχωμένο. Θέλει κάποιος να πει κάτι το οποίο τα ίδια λένε και οι Ευρωπαίοι σε κάθε περίπτωση επαναληπτική μαγνητική και με βάση την επαναληπτική μαγνητική να κινηθούμε και έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες σε όλες αυτές τις μελέτες να βρούμε περισσότερους κλινικά σημαντικούς καρκίνους και να μην τους χάσουμε. Πρέπει να κάνουμε επαναληπτική μαγνητική. Πότε θα μπορούσα να κάνω το νωρίτερο μαγνητική ή αν βλέπω αύξηση PSA, δηλαδή χρονικά τα artifacts θα παραμείνουν σε τρίμηνο ή να πάω εξάμηνο εκ του ασφαλού να μην μπερδέψω τον ακτινολόγο? Νομίζω ότι αυτό είναι σχετικά δύσκολο να το απαντήσουμε. Όπως στην αξονική, μετά από μια διουρηθρική εκτομή όγκου κύστης, πάλι είναι δύσκολο. Οι ακτινολόγοι περισσότεροι θα σας πούνε στο τρίμηνο τουλάχιστον. Τώρα έχει να κάνει, μην ξεχνάτε ότι είμαστε στην Ελλάδα. Ο ασθενής την πληρώνει την εξέταση και την πληρώνει ακριβά. Και αν στο τρίμηνο ξανά είναι. Και εγώ δεν σας λέω PIRAGE 4, PIRAGE 3, θα μου πείτε έπεσε. PIRAGE 4, πάλι στο τρίμηνο επαναληπτική βιοψία. Είναι δύσκολη η απάντηση. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εκείνη η περίεργη ιστορία παλιά που μετρούσαν το density της μεταβατικής ζώνης, η βιβλιογραφία αναφέρεται καθόλου? Δεν αναφέρεται ιδιαίτερα, γιατί ούτως ή άλλως η μεταβατική ζώνη. Ναι, εντάξει, ο καρκίνος που μπορεί να χάνεται να είναι στη μεταβατική. Αλλά. Density, με βάση
Μόνο τη μεταβατική. Όχι, εγώ δεν το έχω δει κάπου γραμμένο. Όχι, το έχει εξαφανιστεί από τη βιβλιογραφία αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο το κλασικό PSA density όπως είχε ξεκινήσει. Και κάποιος θα μπορούσε να έρθει να πει όλα αυτά τα άλλα τεστ, μωρέ, θα με βοηθήσουνε. Είπαμε και πριν, μας σημαίνει γνώση. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς μπορείτε να πάρετε και να στείλετε. Ούτε οι Άγγλοι λένε ότι πρέπει να το κάνουμε. Τα περισσότερα δεν έχουν FDA approval. Δεν νομίζω ότι μπορούμε. Υπάρχουν εργασίες, υπάρχουν μελέτες οι οποίες λένε ότι κάποια από αυτά θα μας βοηθήσουν. Αλλά νομίζω ότι είμαστε ακόμα και δεν είναι κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άμεσα. Ο τελευταίος μας ασθενής είναι ο ασθενής ο οποίος τον βάλαμε σε act surveillance. Το είπαμε και πριν, είναι αρκετά δύσκολο νομίζω για τον Έλληνα ασθενή. Και θα έλεγα ότι ο Έλληνας ασθενής, ο οποίος μπαίνει σε act surveillance, θέλει να ξέρει ότι όντως καταρχήν μπήκε καλά. Είναι ένας καρκίνος που τον έπεισες ότι δεν θα τον πειράξει. Θέλει να ξέρει ότι δεν θα προχωρήσει, άμα προχωρήσει θα τον βρει εγκαίρος. Και νομίζω οι περισσότεροι θα συμφωνήσουμε. Δεν θέλει να ταλαιπωρηθεί να κάνει και βιοψίες κάθε εξάμηνο ή χρόνο. Πόσοι από εσάς θα συμφωνούσατε ότι θα θέλετε βιοψίες, θα μπαίνετε σε act surveillance με επαναληπτικές βιοψίες? Και γι' αυτό έχει τη μαγνητική να πει: α, ωραία, αφού υπάρχει μαγνητική, μωρέ, θα κάνω μαγνητικές και δεν θα ταλαιπωρηθώ καθόλου. Έχουμε δεδομένα? Δεν έχουμε. Είδαμε πριν ότι για να μπει ένας ασθενής σε act surveillance, προτείνουν οι Ευρωπαίοι να έχει μια μαγνητική αρχικά, αλλά δεν λένε τίποτα να τον παρακολουθήσει με μαγνητική. Δεν το γράφουν, 2019. Ακριβώς. Και αυτό να το τονίζω για πέμπτη φορά, ότι ό,τι δεν υπάρχει δεδομένο δεν γράφεται. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι κακό, έτσι. Έχετε κάποιο, εντάξει, υποθέτω σε ιδιωτικό επίπεδο, ίσως είναι πιο δύσκολο, σε νοσοκομιακό επίπεδο, κάποιο πρωτόκολλο στους ασθενείς με act surveillance? Ίσως κάποιοι έχετε ακούσει κάποια πρωτόκολλα που υπήρχαν στο Hopkins, κάποια άλλα. Κάποιος έχει κάποιο πρωτόκολλο? Όχι ότι έχει σημασία, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει προφανώς. Στο κέντρο που ήμουνα, αθαίρετα, αλλά με βάση τέλος πάντων τις πιθανότητες, κάναμε PSA κάθε 4 μήνες τον πρώτο χρόνο, όλοι υποχρεωτικά επαναληπτική, μαγνητική και βιοψία στο χρόνο, να είμαστε σίγουροι ότι αυτός είναι ο καρκίνος που τον βάλαμε. Ξέρετε σε τι ποσοστό έναν ασθενή που τον έχετε βάλει σε act surveillance με Gleason 6, αν του κάνατε ριζική ή template εκείνη τη στιγμή, θα είχε upgrading? Τον έχετε πείσει έτσι να μπει με Gleason 6 σε act surveillance, ή σε ένα Gleason 6, μην ανησυχείς, 20-39%. Και το NCCN λέει ότι να σκεφτείς και τη μαγνητική, ομοίως και τα αμερικανικά guidelines λένε να σκεφτείς την πολυπαραμετρική, expert opinion, γιατί δεν έχουμε τα δεδομένα, αλλά προφανώς μπορεί να το κάνεις. Τα ευρωπαϊκά guidelines λένε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μόνη της. Η λογική είναι αυτή. Ο ασθενής δεν θέλει να ταλαιπωρηθεί, να μπει σε act surveillance, ωραία. Δεν θέλει να ταλαιπωρηθεί με βιοψίες. Αν του προσφέρεις εσύ ένα εργαλείο που του λες, εγώ θα σου κάνω μαγνητικές, το PSA σου μένει χαμηλό, η μαγνητική σου καλή, είσαι μια χαρά. Δεν γίνεται. Μικρή Παντός, μελέτη βέβαια. Εγώ εδώ έχω ένα gap στο μυαλό μου. Δηλαδή, μιλάμε για μια εξέταση που είναι ακριβή. Πριν από λίγο είπαμε ότι τη χρησιμοποιούμε στην αρχή στο naive patient για να γλιτώσουμε κάποιες βιοψίες. Και τώρα εδώ στο πρωτόκολλο που το βασικό μειονέκτημα είναι οι επαναλαμβανόμενες βιοψίες, λέμε ότι δεν το χρησιμοποιούμε. Γιατί δεν μου έχει... Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, και δεν σου κρύβω, Δημήτρη, ότι πριν από ένα μήνα που ήμουν στο Δουβλίνο σε αυτό το συνέδριο που κάνουν οι ογκολόγοι της EAU, όλες οι συζητήσεις για active surveillance ίσως δεν έχουν ακόμα μπει στα guidelines. Μιλάγανε για πολυπαραμετρική και μάλιστα λέγανε ότι ενώ συστήνουμε βιοψίες κάθε 12 ή 18 μήνες, η αίσθηση που κατάλαβα εγώ ήταν ότι με τις καινούργιες πολυπαραμετρικές οι επαναλαμβανόμενες βιοψίες θα γίνονται κάθε 2 και 3 χρόνια, οπότε το active surveillance γίνεται πιο ελκυστικό για τους ασθενείς. Σίγουρα. Έχει σημασία αν η μαγνητική μπορεί να αντικαταστήσει ως μοναδικό εργαλείο τις βιοψίες. Εννοείται ότι θα πρέπει και θα το ήθελε και ο ασθενής, άμα το πάρουμε και στο κέντρο είναι ο ασθενής. Αυτόν σκεφτόμαστε από το να κάνει βιοψίες. Πάντως έχει θέματα. Γιατί ναι, σε αυτούς τους ασθενείς, μικρός αριθμός ασθενών που υποβλήθηκαν ούτως ή άλλως επαναληπτική, μαγνητική και επαναληπτική βιοψία, οι 41 όπου δεν αυξήθηκε το Gleason, οι 33 δεν είχαν καμία αλλαγή στη μαγνητική. Άρα, ωραία, σταθερή μαγνητική, σταθερό το Gleason. Έλα όμως που και οι 17 στους οποίους προχώρησε το Gleason, οι 8 είχαν αρνητική μαγνητική, γιατί δεν το έδειξε η μαγνητική. Γι' αυτό ήρθαν πάλι αυτοί οι ακτινολόγοι, αυτή η Κάρολιν Μουρ από το UCL και είπε: ωραία, να κάνουμε επαναληπτικές μαγνητικές. Να βάλουμε κάποια κριτήρια. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει μια μαγνητική και να λέει: βλέπω αυτά, αυτά, να αντισυγκρίνει με την προηγούμενη.
και να βάζει κάποια κριτήρια, τα οποία τα ονόμασαν precise κριτήρια για να πούνε. Οι βλάβες που βλέπαμε, προσοχή εδώ, μπορεί να μην βλέπαν καν βλάβες, πιθανότατα δεν θα βλέπανε, μπορεί να ήταν και ένα Pirates 1 ή 2 για να κλείσουν 6. Θα τις χαρακτηρίσουμε σε ένα σκέλ από 1 ως 5 και θα λέμε μένουν ίδιες, βελτιώνονται, μένουν ίδιες ή χειροτερεύουν, για να μπορούμε να ξέρουμε αν καλά κάνουμε και κρατάμε τον ασθενή μας στο Axis of Wellness. Αυτό είναι το θα έπρεπε να είναι πάντα το end point. Τον κρατάμε σωστά στο Axis of Wellness. Και η ίδια ομάδα, και βλέπετε εδώ και τη Μουρ και την Πανεμπιάνκο και όλους αυτούς εδώ από το Ρώμη και από το UCL, έχουν πρόσφατα, λίγους μήνες πριν, δημοσιεύσαν τα προκαταρκτικά δεδομένα. Καλά, δεν θα βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Πρακτικά τι κάνανε, είναι μόνο 30 ασθενείς. Βάλαν δύο ακτινολόγους, κάνανε επανελκτικές μαγνητικές. Δύο ακτινολόγους να βάλουν το precise score, δηλαδή άλλαξε ή δεν άλλαξε κάτι στη μαγνητική τους. Μετά από 6 εβδομάδες, για να μην είναι και επηρεασμένοι, τους βάλαν να κάνουν όλες αυτές τις μετρήσεις της ADC στο Diffusion Weight Imaging. Και είδαν ότι, βέβαια δεν μετρήσαν μόνο τον καρκινικό, για να είναι αντικειμενικό, μετρήσαν και φυσιολογικό προστατικό ιστό και τα ούρα. Και είδαν ότι υπάρχει αντιστοιχία, ναι, εκεί δηλαδή που το Precise έλεγε ότι η βλάβη μεγαλώνει, όντως είχε αυξημένες μετρήσεις. Οπότε είναι promising. Είναι promising ότι να χρησιμοποιούμε τη μαγνητική, αλλά να έχουμε κάτι στο οποίο μπορούμε να στηριχτούμε, να έχουμε μετρήσεις και να βλέπουμε ότι αλλάζει ή δεν αλλάζει. Εάν ο ασθενής σας Max Surveillance κάνει αυτές τις μαγνητικές που λέγαμε και συνεχίζουν και βγαίνουν Pirates 1-2, είστε όλοι happy, συνεχίζουμε Max Surveillance. Θεωρώ ότι το PSA μένει σχετικά σταθερό, είμαι σκαμπανεβάσματα και τέλος πάντων σταθερό στο βάθος του χρόνου. Είδαμε και πριν, μπορεί να χάνει καρκίνο, άρα ναι, θα τον βάλει στη μαγνητική, στο Axis of Wellness με τη μαγνητική, ειδικά άμα δεν δεις και μια μεγάλη βλάβη, ένα Gleason 6, ένα χαμηλό PSA, αλλά είναι δύσκολο να το χρησιμοποιείς μόνο του. Μπορεί να χάσει καρκίνο. Το είδαμε και στην αρχική διαγνωστική διερεύνηση. Το είδαμε. Όπως χάνεις και στο naive patient με Pirates 2 που του λες μην κάνεις βιοψία, το ίδιο χάνεις και εδώ. Ακριβώς. Γι' αυτό πολυπαραγωγικό πάντα ισχύει αυτό. Δεν έχουμε ένα εργαλείο για να θέσουμε την υποψία και τον κίνδυνο. Διάφορες μελέτες από διάφορους ανθρώπους και το Pirates και το μέγεθος της βλάβης και ο αριθμός των βλαβών. Τι άλλαξε, όλα αυτά μπορούν να αυξήσουν την ευαισθησία και την ειδικότητά μας και να μπορούμε να πούμε ότι ο ασθενής μας είναι ασφαλής να παραμείνει σε Axis of Wellness. Στο Pirates 3 τα είδαμε και πριν. Αν δηλαδή επαναληπτική μαγνητική βγει Pirates 3, ένας κακός χαμός, μάλλον θα πάμε προς τη βιοψία. Και σχεδόν κλείνοντας, ο Scouts πάλι σε ένα άρθρο που το οποίο ο τίτλος του είναι να βρούμε το πρόβατο από το λύκο, η λογική είναι πια. Θα κάνεις μαγνητική, αλλά δεν μπορείς να καταργήσεις τελείως και τις βιοψίες. Γιατί, εάν κάνεις μαγνητική, η οποία είναι αρνητική και παρόλα αυτά κάθε τόσο, 2-3 χρόνια, αυτό θα το ρίσει το κέντρο, θα το ρίσει εσύ με τον ασθενή σου. Κάνεις βιοψίες, μπορείς να βρεις αυτό το κλινικά σημαντικό, να βρεις το λύκο που σου κρύβει η μαγνητική. Από την άλλη, κάνοντας και τις targeted biopsies σου, πολλές φορές είδαμε το Pirates 3-4 μπορεί να μην έχει καν καρκίνο, να νόμιζες ότι το πήγες να τον βγάλει. Πολλοί μπορεί να λέγανε, έγινε η μαγνητική σου Pirates 4 ή Axis of Wellness, πάμε για καρκίνο. Κάτσε. Η βιοψία, γι' αυτό είναι σημαντική η μαγνητική στην παρακολούθηση. Για να κατευθύνει ίσως και τις βιοψίες όμως. Μπορείς να βρεις κάτι πιο ήρεμο. Εντάξει, αυτή είναι η Pryas ομάδα, επίσης μεγάλη ομάδα η οποία δουλεύει τους ασθενείς με Axis of Wellness. Είναι πολύ πιο πιθανό αυτό το οποίο λέει είναι ότι όταν είναι αρνητική μαγνητική στην παρακολούθηση, ναι, μπορεί να υπάρχει upgrading, αλλά σε μικρότερο ποσοστό από τον ασθενή ο οποίος έχει θετική. Γι' αυτό έχει αξία η επαναληπτική μαγνητική. Τελειώνοντας, τα αμερικανικά guidelines λένε ότι δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη μαγνητική για να πούμε ότι θα χρησιμοποιούμε την επαναληπτική μαγνητική μόνη της. In the absence of any confirmatory prostate biopsy. Και πρέπει να υπολογίζουμε και άλλους παραμέτρους. Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις. Θέλει κανείς να ρωτήσει τίποτα? Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί ασθενείς που είναι σε πρωτόκολλο active surveillance στην Ελλάδα. Πιο πολύ λόγω ψυχοσύνθεσης δικής μας. Και το μέλλον νομίζω που δεν θα είναι στηριγμένο μόνο στην ιστορία της απεικόνησης. Θα μπουν πράγματα σοβαρά σε σχέση και με το μοριακό προφίλ των... όταν ουσιαστικά όλη αυτή η σειρά του γενετικού profiling και των βιοδεικτών θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα.